Σαν σήμερα το 1907 γεννιέται στην τουρκοκρατούμενη ακόμα πρώτη Σερών ο πρωτότοκος γιος του δημοδιδάσκαλου Γεωργίου Καραμαλή και της Φωτεινής Δολόγλου, ο Κωνσταντίνος. Αφού υπηρέτησε στρατιωτική θητεία 4 μηνών ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας, άσκησε δικηγορία στις Σέρες από το 1930 έως το 1935. Έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγησε ηλικία 28 ετών, πληρεξούσιο Σερών με το Λαϊκό Κόμμα στις εκλογές για τη συντακτική συνέλευση του 1935. Η εδραίωσή του στην τοπική πολιτική επιβεβαιώθηκε όταν επανεξελέγει βουλευτής στις εκλογές για την Τρίτη Αναθεωρητική Βουλή το 1936. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου του 1936 διέκοψε την πολιτική του σταδιοδρομία. Επανήλθε στην πολιτική μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Τελειώνει η μάχη της Κοκκινιάς μεταξύ των δυνάμεων του Ελλάς από τη μία πλευρά και των Γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους από την άλλη. Σαν σήμερα οι Ναζί επιλέγουν ποιοι από τους εχμαλώτους θα κρατηθούν και εκτελούν στην πλατεία Αγίων Αναργύρων τους συλληφθέντες από την 5η Μάρτη, αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 34 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες. Η μάχη της Κοκκινιάς έχει μείνει στην ιστορία ως περίοδος αντίστασης για την Νίκαια, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε στόχος των Γερμανών κατακτητών και αποτελεί την αρχή για το μετέπειτα μπλόκο της Κοκκινιάς. Εν όψη των προεδρικών εκλογών του 1995, ο Κωστής Στεφανόπουλος προτάθηκε ως υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας από το κόμμα της Πολιτικής Άνοιξης. Με τη στήριξη και του ΠΑΣΟΚ εξελέγησαν σήμερα το 1995 κατά την τρίτη ψηφοφορία με 181 ψήφους ως ο πέμπτος πρόεδρος Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις ψηφοφορίας. Εψήφισαν 300 βουλευτές. Υπέρ του κυρίου Στεφανόπουλου εψήφισαν 181 βουλευτές. Υπέρ του κυρίου Τσαλδάρη εψήφισαν 109 βουλευτές. Ο κύριος Κωστής Στεφανόπουλος εξελέγει από τη Βουλή των Ελλήνων πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον συγχαίρω και του εύχομαι κάθε επιτυχία για το καλό της πατρίδος και για την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Αυτή η εκλογή ήταν πραγματικά σημαντικότατη για τη χώρα. Επιβεβαίωσε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί έχουν βαθιές ρίζες τώρα και ότι μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια περίοδο ομαλής πολιτικής ζωής. Έντιμος πολιτικός, ο οποίος πιστεύω ότι στα νέα του καθήκοντα θα αποδώσει για το καλό της πατρίδος. Η πολιτική άνοιξη αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση, γιατί με την επιλογή στο πρόσωπό του, στο πρόσωπο του νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και με τη στάση της στο θέμα της προεδρικής εκλογής, οδήγησε το σεβασμό στη λαϊκή θέληση. Σήμερα χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία. Η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία. Για ό,τι επακολουθήσει, για όσα πρόσθετα δεινά βρουν αυτών των τόπων, υπεύθυνος θα είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Ζητώ την έγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο εξ ονόματος ολοκλήρου του σώματος επισκεφθεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την εκλογή του. Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, ανήγγειλε στον εκλεγέντα νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας την απόφαση του Κοινοβουλίου με μία ευχή. Ήθε η θητεία σας στην Προεδρία της Δημοκρατίας να συνδυαστεί στη μνήμη των επερχομένων γενεών με ειρήνη και ευημερία της χώρας μας, με ηθική ανάταση και εκπλήρωση των εθνικών δικαίων του ελληνισμού ολόκληρου. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια, θερμές ευχές στην χώρα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής, το μήνυμα το οποίο μου αναγγείλατε αποτελεί για μένα την υψίστη δυνατή τιμή. Μια τιμή την οποία αποδέχομαι με συγκίνηση και σας παρακαλώ θερμώς να μεταφέρετε στη Βουλή τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου. Όπως επίσης ευχαριστώ εσάς για τους φιλόφρονες, φιλικούς και επενετικούς σας λόγους και για τις ευχές με τις οποίες τελειώσατε την προσφώνησή σας.